κεφαλιά πάσα στον άξονα, το κοντρόλ χαμηλά. Αυτή τη φορά θα βγάλει σε πλεονεκτική θέση την ενδιάμεση που κάνει παιχνίδι. Πρέπει να είναι η Οτίτσα εκεί, η οποία θα την πετάξει χαμηλά στον άξονα. Α, οτίση. Η μπάλα περνάει στην κάτω πλευρά για την Νικολάου, από εκεί στην πτέρυγα για την Βαρσάνη. Οι συνεργασίες των Νικολάου και Βαρσάνη στο σημείο. Τρέχει να πιέσει αντίπαλος, θα τη βγάλει αμυντικός Νικολάου, η σέντρα στον άξονα. Η μπάλα περνάει στην αγκαλιά της Ριζοπούλου. Πολυκοσμία στην περιοχή, για να δούμε βέβαια ποια θα είναι η αντίδραση των παιχτριών. Είτε της επίθεσης είτε της άμυνας, για να δούμε. Η εκτέλεση δυνατά με το αριστερό, η μπάλα περνάει. Πολυκοσμία στην περιοχή, παράλληλα από την εστία. Δυνατά με το αριστερό και χαμηλά. Θα τη βγάλει η πρώτη Πολυμενοπούλου. Διαμαρτυρίες για χέρι και είναι πέναλτι, όπως φυρίζει ο Καρυπίδης. Η Πολυμενοπούλου τρέχει στο ρέφερι να διαμαρτυρηθεί. Η εκτέλεση του Αστέρα, να δούμε την κοπέλα. Θα εκτελέσει, θα συγχωρεί, 1-0 ο Αστέρας. Και το πανηγυρίζει. Τρέχει στην κερκίδα και γίνεται ένα κουβάρι με τις συμπαίκτριες. Η επανομήτη, η σκόρερ, η Δήμητρα. Συμπαίκτρια από την Σεφεριάδη για τη Γιωτίτσα. Συνεργασία των δύο, θέλει να το πάρει κάβετα από Πολυμενοπούλου από την κάτω γωνία, για να δούμε. Θα σερβίρει στον άξονα μπροστά για τη Βαρσάνη η μπάλα. Με περίσσιο θράσος και τόλμη και η μπάλα βγαίνει αριστερά. 3-2! Μόλις άω, τι έχουμε εδώ. Δυνατά με το δεξί, η μπάλα περνάει, η στόπερ έχει τις λύσεις, η μπάλα στην αγκαλιά. Δυνατά με το δεξί, με πολύ φάλτσο η μπάλα στην κόντρα, στο δοκάρι και out. Και να δούμε. Η μπάλα περνάει στην αγκαλιά, όχι out. Μενοπούλου τρέχει να κρατήσει η μπάλα και να παίξει κατοχή, βγάζει από την μεσαία γραμμή. Πρώτη η Πολυχρονιάδου, δεξιά για την επανομήτη, το γέμισμα στον άξονα, η μπάλα περνάει πίσω στην άμυνα. Αριστερά στην άμυνα, βέβαια σε δύο θέσεις καρμπών βέβαια στο παιχνίδι. Σε διαφορετικές πτέρυγες η μπάλα παίρνει ύψος, ένα φοβερό ψαλιδάκι που πάει να πάρει. Στο γέμισμα η επανομήτη απευθείας στην αγκαλιά της Χατζηλαζάρου. Γυρίσει ανεμιτυχώς και βαλιά πάσα, η ευκαιρία για το σούτ, οι κόντρες. Στο σημείο και η Τσαχμακίδου και πάλι με δεύτερη προσπάθεια στην εργασία των δύο. Τέταρτη ευκαιρία η μπάλα στην αγκαλιά Τσενεκίδου. Οι κόντρες με την τροποφύλακα κάπου εδώ βέβαια ο Καρυπίδης φυρίζει για τελευταία φορά. Η πρώτη ανάσα για τα κορίτσια του Αστέρα.